Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν τον κύριο Κουμουτσάκο, όπως επίσης είχαμε προαναγγείλει, θα πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και βεβαίως καθηγητή παθολογίας. Καλή σας ημέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Πρίτανη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Γεια σας, χρόνια πολλά. Βεβαίως το ερώτημα, το πρώτο ερώτημα που θα μπορούσαμε να σας απευθύνουμε δεν είναι άλλο από την πορεία των ερευνών σας σχετικά με αυτή την θεραπεία γύρω από το πλάσμα, την οποία την ακούμε συνεχώς τελευταίες ημέρες. Πριν και πέρα από όλα, θα ήθελα να μας εξηγήσετε για μια ακόμη φορά περί τίνος πρόκειται και εν συνεχεία να μας πείτε πότε μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που πάσχουν από κορονοϊό. Όταν ένας άνθρωπος έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο ιό, περιμένουμε να είτε να νοσήσει, είτε να περάσει, να μολυνθεί, αλλά να είναι ασυμπτωματικός, και περιμένουμε στη συνέχεια να αναπτύξει αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά θέλουμε να τα πάρουμε παίρνοντας πλάσμα από τέτοια άτομα τα οποία έχουν νοσήσει είτε ασυμπτωματικά έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να τα πάρουμε, να τα κρυοκαταψύξουμε και στη συνέχεια να τα χορηγήσουμε ως ένα επιπλέον θεραπευτικό μέσο σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από την νόσο COVID και οι οποίοι έχουν κάποια στοιχεία που μας λένε ότι η νόσος θα είναι αρκετά βαριά σε αυτούς. Δηλαδή χορηγούμε έτοιμα αντισώματα παράλληλα με τις άλλες θεραπευτικές επιλογές και πρακτικές που έχουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Τώρα, αυτό είναι μια διαδικασία η οποία για να γίνει με ασφάλεια και αξιοπιστία και για να είμαστε σίγουροι ότι παίρνουμε πλάσμα από ασθενείς που έχουν όντως αντισώματα, η μελέτη αυτή έχει εγκριθεί από επιστημονικά συμβούλια και θα μπούμε σε μια διαδικασία ελέγχου εθελοντών, γιατί πρέπει να ελέγξουμε τους εθελοντές σε πρώτη φάση, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Επομένως πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα μπορούμε να έχουμε συλλέξει αρκετό πλάσμα και να δούμε εάν θα υπάρχουν ασθενείς, ευχόμαστε να μην υπάρχουν ασθενείς φέτος, τους οποίους θα κριθεί ότι ενδείκνεται η χορήγηση αυτής της θεραπείας. Να σας αλλά... δούμε, που λέει, μπορεί να αφορά και όλες τις ηλικίες, ακόμα και τους βεβαίως ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και όλες τις ηλικίες, βεβαίως, και όλες τις ηλικίες, και επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι το πλάσμα αυτό κρύο συντηρείται και μπορεί να χορηγηθεί αρκετές εβδομάδες και μήνες μετά την συλλογή του. Επομένως, ενδεχομένως, εάν έχουμε πάλι μία έξαρση της νόσου το φθινόπωρο, θα μπορούσε και σε εκείνη τη φάση να χρησιμοποιηθεί. Κύριε καθηγητά, ακούμε διάφορες μελέτες, διάφορες έρευνες, διάφορα μαθηματικά μοντέλα, τα έχετε ακούσει κι εσείς, που μιλούν ότι περί πραγματικού αριθμού στην Ελλάδα κρουσμάτων που ανέρχεται στις 100 με 200.000. Εσείς τι σας πάζεστε τις απόψεις αυτές? Κοιτάξτε να δείτε, ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δεν προχωρήσαμε και πολύ σωστά σε ένα μαζικό και εκτεταμένο έλεγχο, επειδή περιοριστήκαμε σε άτομα τα οποία ήταν πιθανά να χρειαστούν εισαγωγή στο νοσοκομείο ή υγειονομικό προσωπικό ή ομάδες υψηλού κινδύνου ευάλωτες ομάδες. Και αυτό έγινε πολύ σωστά. Τώρα που επομένως με βάση αυτά τα δεδομένα είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των πασχόντων με πολύ ήπια συμπτώματα ή και των ασυμπτωματικών ατόμων που περνούν δηλαδή την νόσο χωρίς κανένα σύμπτωμα είναι πολύ μεγαλύτερος, μπορεί να είναι και 10 και 15 φορές μεγαλύτερος. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε στο γενικό πληθυσμό τι ποσοστό του πληθυσμού έχει αναπτύξει αντισώματα. Και βεβαίως στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό θα είναι χαμηλό, διότι ευτυχώς δεν είχαμε πολλά κρούσματα. Επομένως, πιστεύουμε ότι ο έλεγχος τώρα, όταν μπούμε σε μία φάση χαλάρωσης... Εκεί είναι λοιπόν τώρα το ζητούμενο. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν μαζικά τεστ πριν την ανακοίνωση της σταδιακής άρσης των μέτρων? Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Μεγάλη Πέμπτη, εξαγγέλθηκε ένα πλάνο σταδιακής χαλάρωσης που προβλέπει μερικές βασικές προϋποθέσεις πριν καν ξεκινήσει τη χαλάρωση. Τις προϋποθέσεις εμείς αυτές τις πληρούμε. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχεις τουλάχιστον για 2 εβδομάδες ένα πολύ χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, το οποίο το πληρούμε. Το δεύτερο είναι
να μπορείς να κάνεις πιο εκτεταμένο έλεγχο, ιδιαίτερα ελέγχοντας και επιτηρώντας ευάλωτες ομάδες και ομάδες αυξημένου κινδύνου. Ποιες είναι ευάλωτες ομάδες? Είναι οι οίκοι ευγυρίας, είναι τα σοφρονιστικά καταστήματα, είναι οι καταβλισμοί, είναι οι χώροι διαβίωσης προσφύγων μεταναστών, είναι το υγειονομικό προσωπικό. Το άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο είναι να έχεις ρυθμίσει σε έξω νοσοκομιακό και νοσοκομιακό επίπεδο τη δυνατότητα διερεύνησης, αντιμετώπισης, διαχείρισης, νοσηλείας των ασθενών. Και αυτό βεβαίως στην Ελλάδα έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία και όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε ακόμα περισσότερο έτοιμοι για αυτή τη διαδικασία. Άρα, με βάση αυτά τα στοιχεία, με βάση την Καμπύλη... Η Καμπύλη είναι εξαιρετική. Αυτό λέω. Ως προς την πορεία χαλάρωση των μέτρων, με βάση και τα στοιχεία που μας περιγράψατε. Πού βρισκόμαστε? Αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η χαλάρωση των μέτρων, η οποία προφανώς δεν θα είναι, όπως είπε και ο Dr. Fauci, πατάμε ένα κουμπί, ας βίνουμε ένα διακόπτη, θα είναι σταδιακή, θα έχει μεσοδιαστήματα μεταξύ των αλλαγών, ούτως ώστε να βλέπει κανείς αν ένα ή δύο ή τρία συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πάρθηκαν οδηγούν ναι ή όχι σε αύξηση των κρουσμάτων. Και αν έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, είναι διαχειρίσιμη, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επομένως, αυτά όλα θα μπουν σε μία διαδικασία, ξεκινώντας, όπως έχουμε ακούσει, από τα απλούστερα, πηγαίνοντας στα πιο πολύπλοκα. Κάποια άρα, ημερομηνία μπορείτε να μας δώσετε? Είναι αφετηριακή ημερομηνία η Τετάρτη Μαΐου? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα θα χρειαστούν 15 μέρες από την περίοδο αυτή για να δούμε εάν ενδεχόμενα κάποια μεγαλύτερη κινητικότητα που είχαμε αυτές τις μέρες, παρά το γεγονός ότι υπακούσαμε στα μέτρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έχει μία μικρή αύξηση των κρουσμάτων, που πιστεύω ότι δεν θα έχει. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι παράλληλα με όλα αυτά θα εξακολουθούμε και οι συστάσεις σε όλα τα κράτη του κόσμου είναι να κρατάμε και να εφαρμόζουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ποια είναι αυτά? Αποφυγή επαφής σε λιγότερο από 1,5-2 μέτρα, αποφυγή χειραψίας, συχνό πλύσιμο χεριών, ενδεχομένως κάλυψη προσώπου και μύτης με κάποιο προστατευτικό κάλυμα ή με μια μάσκα όταν βρισκόμαστε σε χώρο που υπάρχει μεγάλος συγχρονισμός, όπως είναι σούπερ μάρκετ, υπηρεσίες, τράπεζες κλπ. Αυτά θα είναι μέτρα τα οποία θα τα ακολουθήσουμε για πάρα πολύ καιρό και ενδεχομένως να τροποποιήσουμε και πλήρως τον τρόπο επικοινωνίας για να αποφύγουμε αυτή αλλά και άλλες υιογενείς λοιμώξεις οι οποίες είναι γνωστό ότι δημιουργούν προβλήματα όπως είναι η γρήπη. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά.